Χριστότητα εκβιβαχθείς και μη φωνεν πάσιν, αγαθήν συνείδησιν, ιεροπρέπος εν βυσάμενος, Ιησούς εκ του σκεύους εις εκλογής θα απορρίτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας ιερομάρτης διεύτερος πρέσβευε Χριστό το Θεό. Σωθήνε τα Τη τρίτη του μηνό Οκτωβρίου, Διονυσίου Ιερομάρτυρος του Αρεοπαγίτου, Ρουστικού και Ελευθερίου των Μαρτύρων, θεαγένους θεοτέκνου αδάφκτου και θεοκτήστου των μαρτύρων, Διονυσίου ιερομάρτυρος Αλεξανδρίας και οχτώ μαρτύρων, Ιωάννου Οσίου του Χοζεβίτου. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης καταγόταν από την πόλη των Αθηνών, έζησε και μαρτύρησε στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Δομετιανός. Διακρίθηκε για την φιλοσοφική κατάρτιση και τη βαθιά του καλλιέργεια. Αρχικά ήταν ειδωλολάτρης και μέλος της Βουλής του Αρίου Πάγου. Το κήρυγμα όμως του Αποστόλου Παύλου άγγιξε την παιδευμένη και ευαίσθητη ψυχή του και βαπτίστηκε χριστιανός. Αργότερα διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο των Αθηνών, τον Ευσεβή Ιερόθεο. Υπήρξε συγγραφέας πλήθους θεολογικών συγγραμμάτων επιβραβεύθηκε από τον Θεό για την χριστιανική του δράση με το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Περιόδευσε σε πολλά μέρη της Δύσης, όπου κήρυτε τον Ευαγγελικό Λόγο και ερμήνευε τις Ιερές Γραφές. Όταν έφτασε στο Παρίσι, συνελήφθη και αργότερα αποκεφαλίστηκε. Μαζί του μαρτύρησαν και οι δύο μαθητές του, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος ο ηγεμόνας της περιοχής έδωσε εντολή να μην θάψει κανεί τα λείψανα των μαρτύρων, όμως κάποιοι χριστιανοί τα φύλαξαν και όταν δεν υπήρχε πλέον φόβος τα ενταφίασαν με τιμές. Η Αγία Δάμαρης Υπήρξε μία από τις πρώτες και διακεκριμένες μαθήτριες του Αποστόλου Παύλου μετά από το κηρυγμά του στον Άριο Πάγο των Αθηνών σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πράξη των Αποστόλων, 17 κεφάλαιο 34 στίχος. Μερικοί άνδρες προσκολήθηκαν στον Παύλο και έγιναν χριστιανοί. Ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και άλλοι μαζί με αυτούς.